Ποια θέλει να είναι η J-Lo? Όλες. J-Lo θα είναι η Κατερίνα Βυσσέρη. Δεν το περίμενα, μου αρέσει πολύ όμως. Άνια Ρούμπικ για σήμερα θα είναι η Εβελίνα Σκίτσκο. Εβελίνα μου. Ξέσπασα σε κλάματα, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Δεν θέλω άλλα κλάματα, με έχετε τρελάνει, ε. Δεν σκεφτόμουν τίποτα, το πήρα πάρα πολύ άσχημα, χειρότερα από ό,τι πίστευα. Θα σου κάνουμε μαλλιά ενός top model και κλαις, κορίτσι μου, για ποιο λόγο κλαις? Βελινάκη, να βλέπω λίγο αυτό το ωραίο το μούτρο, το επίθανο. Τι πρόβλημα υπάρχει? Κανένα ήταν έτσι το άκουσμα του ονόματος? Ήταν το πολύ, το κοντό. Το πολύ? Το κοντό. Είναι φιλαριστό μαλλί συγκλονιστικό που πάει απόλυτα στο πρόσωπό σου με αυτές τις γωνίες που έχεις. Θα γίνεις η Άνια Ρούμπικ. Εντάξει? Πάω? Προσπαθώ να σταθώ δυνατή. Προσπαθώ να το δεχτώ. Πώς είναι δύσκολο, επειδή είναι μια αλλαγή τεράστια για μένα. Θέλεις ένα νερό, είσαι καλά? Αφήστε με. Δηλαδή, ρε παιδιά, θα ήσταν σε ένα casting να κάνετε ένα πολύ μεγάλο show, μια πολύ μεγάλη δουλειά και θα κλαίγαμε. Με αυτό το χαρακτήρα είναι λίγο δύσκολο να γίνετε top model, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, Amy Adams, εδώ το ωραίο κορίτσι με τα ζεστά κόκκινα μαλλιά. Θα είναι η Ξανθούλα Ζερεφού. Ήταν διαφορετικό και το χρώμα και το χτένισμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Κάρα Ντελεβίν, την ξέρετε την Κάρα. Iconic model, top model. Ανοίγω. Η Έλτα. Τέλεια. Έλτα μου, ήρθες με ψεύτικα μαλλιά, δηλαδή τρέσες, στην οντισιόν. Τα μαλλιά σου είναι κατεστραμμένα. Έχεις ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να σηκώσει απίθανα ένα τέτοιο haircut. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να το χαρείς. Και το πιστεύω 100% το στο λέω. Εντάξει? Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει το μαλλί μου. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω, δεν νιώθω εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, της πηγαίνει της συγκεκριμένης της Κάρα, εμένα όχι. Παρά είναι extreme, για μένα προσωπικά, τόσο κοντό. Είναι η Amber Heard και πάμε πια θα κάνει τα μαλλιά αυτής της απίθανης τύπισσας, που είναι μοντέλο και είναι και πρώην γυναίκα του Johnny Depp. Λοιπόν. Η Εύη Ιωαννίδου. Τζέσικα Μπιέλ. Καμία δεν τα θέλει. Τα θέλουμε. Α, τα θέλετε. Λοιπόν, η αγάπη... Τέτοια χαρά δεν την περίμενα. Εδώ τα ζηλευτά αυτά μαλλιά του top model Cindy Crawford, ποια θα τα κάνει? Όλες, ε. Δεν υπάρχει καμία που να μην τα θέλει τα μαλλιά της. Λοιπόν, Άννα Τσακουρίδη. Εντάξει, δεν ξέρω. Νέλο Πεκρούζ. Η Ειρήνη Καζαριάν. Χάρηκα, γιατί δεν μου είπε το όνομα της Ριάννα. Τι χαρά είναι αυτή. Γιατί, Ριάννα. Απέφυγε στη Ριάννα και πήγες εδώ. Λοιπόν, ξέρετε τη Florence Weiss. Εννοείται. Τι εννοείται? Την ξέρουμε. Ωραία. Και εγώ την ξέρω, λατρεύω τον τρόπο που ντύνεται. Η Ροζάνα θα είναι. Λοιπόν, ποια θα κάνει τα μαλλιά της? Η Ροζάνα μας. Είσαι τόσο τυχερή που θα κάνεις αυτά τα μαλλιά. Σου αρέσουνε? Δεν ήθελα αφέλειες. Είναι φιλαριστές αφέλειες. Δεν μπορώ να με φανταστώ ποτέ με αφέλειες. Αγάπη μου, εσένα δεν είναι η δουλειά σου να σε φανταστείς. Έχει φανταστεί ο Νικόλας Βιλιώτης και ο Βασίλης Στρατηγός. Και αυτό μετράει. Εντάξει, ηρέμησες. Σκάρλετ Γιόχανσον. Ποιο κορίτσι που κάπως του μοιάζει κιόλας θα κάνει τα μαλλιά τη. Το καταλάβαμε, εντάξει. Η Γαριφαλιά.
Ποια θα κάνει τα μαλλιά της Λίντα Ευαγγελίστα? Το είδαμε. Μικαέλα Φωτιάδη. Και Εύα Μέντες με τα τόσο ωραία σοκολατή μαλλιά, απίθανο χρώμα, απίθανο haircut πάντα και πολύ ωραία γυναίκα. Η Χριστιάνα, η... μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Μ' αρέσει. Πολύ ωραία επιλογή. Σου αρέσει και η Εύα Μέντες? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Της μοιάζει και λίγο. Αλήθεια, ευχαριστώ. Τη θαυμάζω γενικά σαν γυναίκα, είναι πανέμορφη. Δεν θα είναι βέβαια μεγάλη αλλαγή, αλλά μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ με την Εύα. Με βάση το audition μου στη Θεσσαλονίκη, οι κριτές μου είχαν πει ότι μοιάζω στην Εύα Μέντες. Και η Εύα Μέντες υπήρξε εκεί. Αλλά επειδή ήταν, δεν θα ήταν κάποια τεράστια αλλαγή πάνω μου, ήξερα ότι μπορεί και να μην είναι αυτή. Αλλά στην αρχή κλείδωσα σε αυτήν. Εντάξει, έχει βγει το όνομά σου και μου μιλάς τώρα. Μπορεί να μυριάζει. Σου λέω ότι δεν έχει να κάνει το ενδοσύνη. Ότι μπορεί να σε κάνω και πιο σκούρη. Ανοιχτή θα με ανοίξουν. Και εμένα είπαν θα είναι σκούρη είναι και με ανοίγουν. Δεν ξέρεις. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Είσαστε έτοιμες, έτσι συνεχίζω. Λοιπόν, εδώ είναι η Λου, μια Γαλλίδα συγκλονιστική icon κορίτσι, με πάρα πολύ ωραία μαλλιά, πολύ ξεχωριστή και δεν ξέρω ποια θα τα κάνει. Ένα κορίτσι επίσης ξεχωριστό, η Μεγγι. Παίρνει. Το έχω. Εσύ νομίζω θα είχες οτιδήποτε μαλλί και να έκανες. Ναι, το έχω, όλα καλά. Πάρα πολύ ωραία μαλλιά, έτσι. Το έχουμε. Εγώ γενικά θεωρώ ότι για αυτή τη δουλειά έχω γεννηθεί και γι' αυτό και έχω πάρει πάρα πολλά ρίσκα ως προς να δοκιμάζω πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της εμπειρίας μου στον χώρο της μόδας. Οπότε, ναι, είμαι έτοιμη και χαρήκα πάρα πολύ. Την Taylor Swift, τα μαλλιά αυτά, ποια θα τα κάνει, τα μαλλιά της? Η Έλενα. Ποια? Η Έλενα. Ποια Έλενα? Η Έλενα. Καλύον. Εγώ. Ειρήνη Ερμίδου. Το είπα. Αρχηγέ μου, πες μου. Πάλι καλά. Τι πάλι καλά. Το είπα. Περίμενες τη Ριάννα? Όχι, δεν ήθελα τη Ριάννα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ειδικά τώρα που θα ανοίξει και το μαλλί μου, θα γίνει τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε στην Kim Kardashian. Φαντάζομαι δεν την ξέρει καμία σας. Ποια έτσι? Είναι αυτή καλή. Ένα κορίτσι εκείνα της. Ποια θα κάνει τα μαλλιά της Kim? Ειρήνη. Θα είναι η Ριάννα. Στεριανού. Γιάννα Ιαμανατίδου. Θα κάνεις αυτό το επικόπι. Είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν μου πηγαίνει. Πιστεύω ότι δεν ταιριάζει το πρόσωπό μου. Σίγουρα οι ειδικοί ξέρουν καλύτερα, δεν διαφωνώ. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να χρησιμοποιεί τις φωτογραφίσεις, αν θα μπορεί να αλλάζει κτενίσματα. Με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό το μάλλον. Πάμε εδώ με τη Ζιζέλ. Η Ιωάννα Σουπερμόντελ. Ποιος? Η Έλενα, λέω. Η Έλενα, εγώ. Όχι. Η Ιωάννα Σαρή θα είναι αυτή. Μαριάννα Μάντεση. Κι άλλος χορός. Ποια θα είναι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ? Η Έλενα. Τώρα την αφού, τρεις φορές. Η Έλενα Καλλιωτζή. Δεν απέχεις πάρα πολύ. Όχι, δεν βλέπω είναι πάρα και πολύ μεγάλη μεγάλο αλλαγή. Makeover. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο makeover. Δεν είναι πολύ μεγάλη αλλαγή, οπότε εντάξει. Αλλά κρίνανε ότι η καλύτερη σου εκδοχή θα είναι με αυτά τα μαλλιά. Εντάξει. Γιατί δεν είναι απαραίτητο το makeover ότι σας κάνουμε αλλαγές για την αλλαγή. Γίνεται το καλύτερο. Εγώ αυτό θέλω να καταλάβετε. Εντάξει. Λοιπόν, και ήρθαμε εδώ σε μία περίεργη στιγμή. Στεριανού. Είναι. Ποια είναι η κυρία? Ποια είναι η κυρία? Η Ριάννα. Στεριανού. Ναι. Η Ειρήνη Στεριανού ή η Ριάννα? Ποια δεν με μπερδέψατε? Το ίδιο είναι. Λοιπόν, αυτό το υπέροχο μαλλί, ένα από τα πιο ωραία κοντά που έχουν γίνει ποτέ, σε ένα τέτοιο πρόσωπο τόσο ethnic, τόσο sexy και τόσο σπουδαίο και δυναμικό, δεν θα μπορούσε να το κάνει άλλο από την Ειρήνη Στεριανού. Thank you.
Το ξέρεις. Είναι μεγάλη αλλαγή, αλλά θα μόνο σε σένα θα πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι το μόνο που μου άρεσε. Εμείς ήδη έχουμε μείνει, Μαριάννα. Είναι το μόνο που δεν μου αρέσει. Ένιωσα πολύ απέσια. Ήταν το μόνο κούρεμα που δεν ήθελα να μου κάνουν. Δεν ξέρω τώρα τι θα προκύψει και τι θα συμβεί. Γιατί? Έχεις προσωπάρα, τι φοβάσαι. Όχι, δεν μου πάει. Ό,τι πρόσωπο κι αν έχεις και ό,τι κι αν σου κάνουν, σημαίνει ότι έχεις πρόσωπο. Όχι, δεν μου αρέσει. Κορίτσια, να προχωρήσουμε και για τα δύο τελευταία makeover, παρακαλώ πολύ. Ναι. Την ξέρετε εδώ τη γυναίκα αυτή? Τίνα Κουνάκη λέγεται. Και ποια μας έχει μείνει, ποιο κορίτσι θα κάνει τα υπέροχα μαλλιά της? Ναι. Μαρία. Με το που μπήκα μέσα ήμουν σίγουρη για ποιο θα ήταν το look μου. Λοιπόν, και τελευταία. Τζέσικα Άλμπα, έχει μείνει και ένα κορίτσι μόνο, δεν είναι και δεν έχει και μεγάλη αγωνία εδώ. Ιωάννα μου, θα κάνεις τα μαλλιά αυτά.